τη δυνατότητα να διέρχονται με έναν ηλεκτρονικό πομποδέκτη από όλους τους σταθμούς διοδείων των αυτοκινητοδρόμων της χώρας μας έχουν πλέον οι οδηγοί. Ο συγκεκριμένος πομποδέκτης επιτρέπει στους οδηγούς να περάσουν από έναν σταθμό διοδείων χωρίς να χρειαστεί να προβούν σε συναλλαγή με μετρητά ή κάρτα με κάποιον εισπράκτορα. Ο κάθε αυτοκινητόδρομος από τους 8 αυτοκινητόδρομους της Ελλάδος έχει στην υπηρεσία του ένα πομποδέκτη. Η Εγνατία Οδός έχει το Εγνατία Pass. Και ο πομποδέκτης αυτός πλέον από σήμερα μπορεί να λειτουργήσει και στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους. Δηλαδή τι συμβαίνει, μπορεί κάποιος με το πομποδέκτη Εγνατία Pass να πάει στην Αττική Οδό, στην Ολυμπία Οδό, στη Νέα Οδό και να μην χρειάζεται να πληρώσει σε έναν εισπράκτορα κανονικά εκεί. Τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι ότι ήδη υπάρχουν πομποδέκτες από άλλους αυτοκινητόδρομους, από την Αθήνα, από την Πελοπόννησο, οι οποίοι έχουν διέλθει από το δικό μας αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού. Μπορούμε να πούμε περίπου και ένα νούμερο 1500 περίπου τέτοιες διελεύσεις και αντίστοιχα από το Εγνατία Pass έχουν περάσει γύρω στις 500 διελεύσεις στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους. Η χρήση του Εγνατία Pass συγκεκριμένα έχει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως εξηγεί στην κάμερα του σταθμού μας ο Κωνσταντίνος Κουτσούκος, διευθύνων σύμβουλος της Εγνατίας Οδού ΑΕ. Ο βασικό νομίζω όφελος είναι ο χρόνος καταρχήν και νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο όλων. Έχουμε και το μεγάλο όφελος ότι δεν έρχεσαι σε επαφή πλέον με τον εισπράκτορα. Βάζεις χρήματα στον πομποδέκτη. Ο πομποδέκτης δεν κοστίζει, είναι ουσιαστικά free από πλευρά κόστους σαν εξοπλισμός και ό,τι χρήματα βάλεις στον πομποδέκτη ουσιαστικά τα περνάς μετά στους σταθμούς διοδείων και τα ξεπληρώνεις εκεί αυτόματα. Οι οδηγοί αφού προμηθευτούν τον πομποδέκτη, ο οποίος παρέχεται δωρεάν, μπορούν να τοποθετήσουν χρήματα και να τον χρησιμοποιήσουν για τις διελεύσεις τους. Μπορεί να καλέσει κάποιος το 2310-470-100 και θα ακολουθήσει όλα τα βήματα, θα μιλήσει με κάποιο στέλεχος για να μπορέσουν να του στείλουν τον πομποδέκτη και στο σπίτι. Υπάρχουν όμως και τρία σημεία εξυπηρέτησης. Είναι ένα στο σταθμό διοδείων Μαλγάρων, ένα στο σταθμό διοδείων Θεσσαλονίκης εδώ στο Ρεόκαστρο και ένα στα κεντρικά της Εγνατίας Οδού στη Θέρμη. Ετοιμάζουμε και άλλα 5 σημεία εξυπηρέτησης που θα είναι στην Αλεξανδρούπολη, στα Γιάννενα και στο βόρεια σύνορά μας και γενικά προετοιμάζουμε και το ηλεκτρονικό πόρταλ για να μπορεί κανείς να μπει μέσω ίντερνετ και να μπορέσει να κάνει όλη τη διαδικασία μέσω ίντερνετ. Ένα σημαντικό νομίζω νούμερο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το Εγνατία Pass, ο πομποδέκτης δηλαδή της Εγνατίας Οδού, έχει εφαρμοστεί από 1η Σεπτεμβρίου στην Εγνατία Οδό και μέχρι σήμερα έχουμε ξεπεράσει τους 15.000 συνδρομητές. Το δεύτερο είναι ότι η Εγνατία επεξεργάζεται ήδη ένα εκπτωτικό πακέτο το οποίο σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών θα το εφαρμόσει μετά από τις αντίστοιχες εγκρίσεις έτσι ώστε και οι χρήστες του Εγνατία Pass στην Εγνατία Οδό να έχουν εκπτωτικά πακέτα. Μέχρι στιγμής στους σταθμούς διοδείων λειτουργεί μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα για τους κατόχους του Εγνατία Pass, ενώ στους άμεσους στόχους είναι να προσθεθεί μία ακόμα. Πρώτη ημέρα πλήρους λειτουργία του Εγνατία Pass και η κίνηση στα διόδια του Ωραιοκάστρου συνεχίζεται απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις. Το Εγνατία Pass είναι κατάλληλο για όλα τα οχήματα με μοναδική εξαίρεση τα δίκυκλα. Ο πομποδέκτης τοποθετείται πίσω από τον εσωτερικό καθρέφτη που βρίσκεται στο παρμπρίζι στο σημείο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή του οχήματος.